Σήμερα ως νομός Κορινθίας και ως κομματική οργάνωση, βασικά ως νομός Κορινθίας, έχουμε την τιμή να μας έχει επισκεφτεί το κλιμάκιο, ο τομέας μάλλον αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας, με τον επικεφαλής, τον τομεάρχη, τον κύριο Κασαπίδη βουλευτή Κοζάνης και τον αναπληρωτή τομεάρχη, τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Κόλια. Τα προβλήματα του αγροτικού χώρου, τα γνωρίζετε όλοι, είναι πάρα πολλά. Η μέχρι τώρα παρουσία του κυρίου Κασαπίδη ως τομεάρχη θα έλεγα είναι παραπάνω από επικοδομητική. Οι παρεμβάσεις του είναι κέρυες, η γνώση των προβλημάτων μια και προέρχεται και από αγροτική περιοχή είναι εκ των ουκάνευ, οπότε σίγουρα από εδώ και πέρα και με τη γνώση που θα αποκτήσει από τα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κόσμος του νομού μας, πιστεύουμε ότι όταν θα έρθει η ώρα και θα είναι πολύ σύντομα να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία τη χώρα πάλι, τα πρόσωπα αυτά θα είναι προστάριδες στον αγώνα για τους αγρότες της χώρας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κασαπίδη, μιας και είναι ο φιλοξενούμενος στο νομό μας. Αφήσουμε και το τέλος να μας πει. Ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώντας τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κασαπίδης, ο φίλος ο Γιώργος, ο υπεύθυνος τομεάρχης και εγώ, σήμερα είχαμε μια παραγωγική ημέρα κοντά στους αγρότες. Επισκεφθήκαμε εργοστάσια, συσκευασία αγροτικών προϊόντων, την οποία ήρθαμε σε επαφή με αγρότες, με εκπροσώπους του συνεταιριστικού και αγροτικού κινήματος και συνδικαλιστικού κινήματος. Ο κοινός παρανομαστής αυτών των επαφών ήταν η απόγνωση, η απελπισία των αγροτών της Κορινθίας που σήμερα νιώθουν τελείως απροστάτευτοι, εγκαταλελειμμένοι, αφού δυστυχώς η κυβέρνηση απουσιάζει παντελώς. Οι αγρότες της Νεμαίας ιδιαίτερα που επισκεφθήκαμε έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα τα τρία τελευταία χρόνια. Φέτος πολύ έντονα από τον Περενόσπορο έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρος από την παραγωγή και δυστυχώς παρόλο στις έντονες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει και προσπάθειες έχουμε φέρει το θέμα στη Βουλή, δυστυχώς η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένη να σκύψει το πρόβλημα και να αποκαταστήσει τις ζημιές είτε μέσα από τη διαδικασία των κατεξαίρεση αποζημίωσεων, είτε μέσα από τα ΨΕΑ. Δυστυχώς ούτε το πρώτο έγινε, ούτε το δεύτερο πρόκειται να γίνει, αφού ΨΕΑ σήμερα δεν υπάρχουν. Η αρμόδια διεύθυνση που προβλέπεται από τον νόμο δεν έχει σταθεί ακόμα, με αποτέλεσμα να μην έρθουν οι γεωπόλοι να κάνουν τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις και αφού ο τρίγος πέρασε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποζημιωθούν οι αγρότες μας. Από την άλλη πλευρά ο ΕΟΓΑ, ένας φορέας που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με έντονο κοινωνικό περιεχόμενο, που ήταν δίπλα στους αγρότες, που τους στήριζε, δυστυχώς σήμερα έχει μετατραπεί σε μια ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση που εισπράττει προκαταβολικά και επιποινή και δυστυχώς αποζημιώνει μόνο όταν και εφόσον μπορεί. Μαζί με τους αγρότες της Κορινθίας έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε μια καινούργια πρωτοβουλία είτε μέσα από την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου είτε με παραστάσεις σε όλα τα επίπεδα να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την συμπαράσταση του κράτους ώστε πραγματικά να στηρίξουμε την περιφέρεια, να στηρίξουμε μια δυναμική καλλιέργεια όπως είναι ο αμπελοϊνικός τομέας, το λάδι, που δυστυχώς βλέπουμε από τη μία πλευρά τις τιμές συνεχώς να πέφτουν και από την άλλη το κόστος παραγωγής να μεγαλώνει. Και εγώ και ο κύριος Κασαπίδης, ο οποίος αυτό τον καιρό βρίσκεται συνέχεια στην επαρχία, έχουμε επισκεφτεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επαρχίας, θα συνεχίσουμε την επικοινωνία με τους αγρότες κοντά στην περιφέρεια και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να τους στηρίξουμε γιατί συντηρώντας την περιφέρεια κρατάμε ζωντανή την ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα, για μια καλύτερη περιφέρεια που
μπορεί να δώσει λύσεις, μπορεί να δώσει προοπτικές στα τεράστια αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η πολιτική της κυβέρνησης, μια πολιτική που έχει βυθίσει τη χώρα σε αδιέξοδα, την έχει βυθίσει στον φαύλο κύκλο της ανεργίας, των ελλειμμάτων και των πληθωρισμών και που δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει καμία προσδοκία, καμία αισιοδοξία στον ελληνικό λαό. Και βεβαίως το μόνο που έχει να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι να προκηρύξει όσο το δυνατόν εκλογές, ώστε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός να δώσει την απάντηση που πρέπει και να φέρει τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, η οποία Νέα Δημοκρατία σήμερα αποτελεί την μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την φιλοξενία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή τόσο από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, ο οποίος έχει οργανώσει και το σημερινό πρόγραμμα της επισκέψεως, όσο και τους ανθρώπους και τους φορείς που συναντηθήκαμε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στο νομό, καθώς μαζί με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, βουλευτή Κορυνθίας, τον Κώστα τον Κόλια. Από καιρό προγραμματίζουμε αυτήν την περιοδία στο πλαίσιο περιοδιών του τομέα αγροτικής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη τη χώρα κατά εντολή του Πρόεδρου του Αντώνη Σαμαρά. Ο ίδιος ο Πρόεδρος θεωρεί ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα για την Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι η διέξοδο σε αδιέξοδα προβλήματα που αφορούν την απασχόληση αλλά και την παραγωγή πλούτου μπορεί να βρει γόνιμο έδαφος στη γεωργία, την κτηνοτροφία ή την αλία της πατρίδας μας. Έτσι λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε γυρίσει περισσότερους από τους μισούς νομούς της χώρας. Γίνεται μια συστηματική καταγραφή και εντοπισμός όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στους τρεις κλάδους του πρωτογενούς τομέα, καθώς επίσης και γίνεται και η οργάνωση επιτόπου των μηχανισμών αυτών όπου συμμετέχουν φορείς και πρόσωπα που έχουν διάθεση και αγάπη προσφοράς ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο για την πατρίδα μας προς τον, μέσα από τον πρωτογενή τομέα. Έτσι λοιπόν και στο νομό Κορυνθίας συναντηθήκαμε από το πρωί με παραγωγούς και συμπίπτει η επίσκεψη αυτή με την περίοδο του Τρίγου όπου προσωπικά για πρώτη φορά επισκέπτομαι τον νομό και διαπίστωσα από κοντά αυτό που και ο αγαπητός Κώστας μου έλεγε εδώ και αρκετά χρόνια μπορώ να πω και φέτος την ιδιαιτερότητα που υπάρχει στα αμπελοϊνικά εδώ στο νομό Κορυνθίας, τόσο η Κορυνθιακή Σταφίδα όσο και ο ίνος ο ΠΑΠ που παράγεται εδώ στο νομό αποτελούν δύο από τα ξεχωριστά προϊόντα της πατρίδας μας και μάλιστα η εμβέλειά τους ξεπερνά κατά πολύ τα σύνορα όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Μπορούμε να πούμε με περηφάνεια ότι η σταφίδα ιστορικά αποτελεί ένα από τα προϊόντα που εξάγει η χώρα μας εδώ και πολλές δεκαετίες και σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή η συγκυρία που βιώνουμε τα τελευταία τρία τουλάχιστον χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο έρχεται ένα εισόδημα της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τις εξαγωγές της σταφίδας στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν το προϊόν και αυτή την δυναμική πρέπει να την διασφαλίσουμε, να την προστατεύσουμε και να την ενισχύσουμε, καθώς αυτό είναι εφικτό να γίνει και το διαπιστώνουμε και το διαπιστώσαμε και μέσα από τις επαφές που είχαμε. Επίσης, την ίδια στιγμή, στο κομμάτι, το άλλο κομμάτι του εμπορικού τομέα που αφορά τον ίνο ή τα προστάγματα, ο νομός Κορυνθίας πρωταγωνιστεί μαζί με άλλους νομούς της χώρας, καθώς το κρασί της Νεμαίας είναι και αυτό διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες παράμετροι που μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει, όπως είναι η τουριστική αξία της περιοχής αλλά και το πολιτισμικό περιεχόμενο που μπορούν να ενσωματωθούν μέσα από κατάλληλες συνέργειες με τα αγροτικά προϊόντα και ιδιαίτερα το κρασί, τη σταφίδα εδώ της περιοχής και να αναδείξουν ακόμα περισσότερο ολοκληρωμένα την ταυτότητα της χώρας μας μέσα από το χρώμα που προσδίδει στην πατρίδα μας ο νομός Κορυνθίας.
σε αυτό το κομμάτι μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο, καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν τον νομό Κορίνθου, καταγράφουμε εξειδικευμένες προτάσεις ώστε στο πλαίσιο του προγράμματός μας για τον αγροτικό τομέα, πέρα από τις γενικές κατευθύνσεις, θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε προς τους Έλληνες πολίτες και προς τους πολίτες του νομού Κορινθίας εξειδικευμένες προτάσεις, όπως αυτές μας κατατίθενται στον τομέα και από πολίτες που συναντάμε στις επισκέψεις, αλλά και από φορείς που είμαστε σε συνεχή επαφή. Η προοπτική της χώρας μας στη δύσκολη αυτή περίοδο, όπως προανέφερα, μπορεί να είναι ελπιδοφόρα και αισιόδοξη μέσα από τον πρωτογενή τομέα, εφόσον υπάρχει σχέδιο, όραμα και αγάπη για αυτή την σκληρή και επίπονη δουλειά πράγματι, που όσο σκληρή και επίπονη είναι στο χωράφι, άλλο τόσο είναι και στο σχεδιασμό και στην οργάνωση. Πολύ δε περισσότερο, μάλιστα, σε μια ανταγωνιστική αγορά με επιπρόσθετα προβλήματα που σχετίζονται με την χρηματοδότηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, που είναι δύσκολο να γίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Εμείς, ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα πλεονεκτήματα της πατρίδας μας, αλλά πολύ περισσότερο η ποιότητα των Ελλήνων παραγωγών, είναι αυτά τα χέγγια που μπορούν να δώσουν τέτοια όθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου μέσα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλία, ώστε μέσα στην ερχόμενη δεκαετία να αρχίσουμε να βλέπουμε ορατά αυτά αποτελέσματα ανάκαμψης και βελτίωσης αυτών των μεγεθών που μας ανησυχούν ιδιαίτερα και αφορούν είτε την απασχόληση, είτε την παραγωγή πλούτου και γενικότερα την ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας αλλά και των τοπικών οικονομιών. Θα είμαστε σε θέση μέσα στον χρόνο να παρουσιάσουμε και ολοκληρωμένα τις βασικές προγραμματικές μας θέσεις, για να δώσουμε λοιπόν και το στίγμα μας ότι αυτό που λέμε και οραματιζόμαστε και πιστεύουμε, στη Νέα Δημοκρατία είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε πράξη όποτε και όταν αυτό απαιτηθεί, είτε από τον ελληνικό λαό είτε από τις εξελίξεις που είναι λίγο δύσκολο να τις προβλέψει κάποιος με ασφάλεια. Αυτό που ζητάνε η παραγωγή και οι παράγοντες στην ΕΜΕΣ είναι το κράτος να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή να λειτουργήσουν ελεκτικοί μηχανισμοί ώστε να μην ελληνοποιούνται τουρκικές και ισπανικά σταφύλια σαν κορινθιακή σταφίδα, με αποτέλεσμα ένα προϊόν που τα δύο περασμένα χρόνια καταστράφηκαν οι παραγωγοί προκειμένου να το στηρίξουν για να μην αλλοιωθεί το θέμα ΟΠΑΠ, μέσα σε μία νύχτα κάποιοι επιτίδιοι να φέρουν ολόκληρα κοντέινερ με σταφύλια. Εκτός από αυτό θέλουν και ο ΕΛΓΑ να τους αποζημιώνει άμεσα ώστε να μπορούν πραγματικά να στηρίζουν το εισόδημά τους και να είναι έτοιμοι και για την επόμενη χρονιά. Τίποτα από τα δύο δεν έγινε τα τελευταία χρόνια. Όπως παρουσίασε στην τοποθέτηση του Κώστα Σοκόλιας για τα θέματα του ΕΛΓΑ, καταρχήν διαφωνήσαμε πέρυσι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή του Νομοσχεδίου για τον ΕΛΓΑ, όπως το είχε προτείνει και το έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση και μάλιστα συζητής ήταν ο Κώστας Σοκόλιας, και καταθέσαμε εκεί και τις προτάσεις μας ώστε να βελτιωθούν όσο εδώ περισσότερο οι διατάξεις του νόμου που δυστυχώς ψηφίστηκαν όπως τις είχε καταθέσει η κυβέρνηση, και αυτό που ζούμε σήμερα, αυτή η αναποτελεσματικότητα του νόμου και αυτή η αγωνία και ανασφάλεια των παραγών είναι ακριβώς το αποτέλεσμα εκείνης της νομοθετικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα που μιλάμε για τις ζημίες του 2011 δεν έχει κοινοποιηθεί ούτε ένα πόρισμα. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην πατρίδα μας. Όλοι οι παραγωγοί θυμόνταν τα προηγούμενα χρόνια ότι αποζημιώνονταν μέσα στο τρίμηνο από το πέρας της περίοδου συγκομιδής, και σήμερα για το 2011 δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε πορίσματα από τις ζημίες του Ιανουαρίου του 2011. Καταλαβαίνετε ότι. Δεν έχουν ανακοινωθεί, αυτό δεν έχουν αποζημιωθεί από το 2009. Αυτό ακριβώς. Θέλω να πω ότι εκείνα τουλάχιστον είναι κοινοποιημένα και υπάρχουν και έχουν γνωστοποιηθεί και εκτιμήσεις των ζημιών. Εδώ δεν το ξέρουν οι παραγωγοί αν τους έχουν καταλογιστεί ζημίες και αν θα αποζημιωθούν για αυτές για το 2011. Δεν γνωρίζετε ότι οι εκτιμήσεις έγιναν με δρασκελιές. Αυτά τα έχουμε καταγγείλει, τα έχουμε επισημάνει, έχουμε προτείνει και έχουμε αντιπροτείνει προς την κυβέρνηση συγκεκριμένα μέτρα προς βελτίωση και αποκατάσταση των στρεβλώσεων και των σφαλμάτων του νόμου. Δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Υπουργός και παραδέχτηκε μάλιστα ο κ. Σκανδαλίδης ότι υπάρχουν σοβαρότατα λάθη στην κείμενη νομοθεσία που, όπως σας είπα, την ψήφισαν
κυβερνητική πλειοψηφία πέρυσι το καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε μια κίνηση για αποκατάσταση αυτής της στρέβλωσης και της δυσλειτουργίας. Ως προς τον έλεγχο, πράγματι είναι ένα σοβαρότατο φαινόμενο που προβληματίζει όχι μόνο την περιοχή της Κορινθίας, αλλά γενικότερα την ελληνική αγροτική παραγωγή. Εάν φαινόμενα διαφθοράς προβληματίζουν γενικότερα την ελληνική κοινωνία και την εθνική μας οικονομία, μέρος των προβλημάτων αυτών εντοπίζονται και στον αγροτικό τομέα. Σε αυτά τα ζητήματα της ελληνοποίησης ή της νοθείας της αγροτικής παραγωγής, έχουμε επίσης επανελειμμένως προσέλθει στη Βουλή με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και κορυφώνουμε αυτήν την διαδικασία, αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, ώστε να στρέψουμε το ενδιαφέρον και της κυβερνήσεως σε θέματα ελέγχου και αποκατάστασης της διαλυμένης διαδικασίας και μηχανισμού ελέγχου του κράτους, όπως δυστυχώς έχει γίνει μετά από τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού να διασπείρει και να χωρίσει τις ελεκτικές υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, που μπορούσαν να κάνουν τέτοιους ελέγχους από το Υπουργείο Υγείας και να τους μεταθέσει στο Υπουργείο Υγείας. Έχουμε λοιπόν κορυφώσει αυτόν τον αγώνα καταθέτοντας μία επερώτηση, που είναι η πιο δυνατή κοινοβουλευτική δραστηριότητα που μπορεί να κάνει μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα συζητηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, μετά από 8 μέρες δηλαδή, ακριβώς για τα προβλήματα του αμπελιονικού τομέα, που κυρίως εστιάζονται σε θέματα νοθείας του προϊόντος, σε θέματα ελληνοποιήσεων ομοειδών προϊόντων από το εξωτερικό ή ακόμα σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση πρώτων υλών που δεν επιτρέπεται η χρήση τους για άλλες δράσεις σε εκείνες τις δράσεις. Και άλλα ζητήματα τα οποία θα είμαστε σε θέση να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά. Ο Κώστας Οχόλιας θα είναι και ο συγητής, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα που προβληματίζει εδώ πολλούς παραγωγούς, ώστε να ζητήσουμε ξεκάθαρες λύσεις, προτείνοντας εμείς συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή, ώστε ειδικά για τον αμπελιονικό τομέα, τη φετινή χρονιά που είναι περιορισμένη παραγωγή, αν εφαρμοστεί ένα σφιχτό πρόγραμμα ελέγχων μέσα σε ένα τρίμηνο, μπορούμε να καταγράψουμε την πραγματική παραγωγή της χώρας και να αποτελέσει το 2011 χρονιά βάσης, σύμφωνα με την οποία να κάνουμε τα επόμενα χρόνια συγκριτικούς ελέγχους και σταυρωτικούς ελέγχους, για να αποτρέπονται φαινόμενα ελληνοποίησεων ή νοθεών στα συγκεκριμένα προϊόντα αλλά και σε άλλα σε ολόκληρη τη χώρα. Και να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, σε αυτά τα πολύ σωστά που είπε ο Γιώργος, ότι η προστασία της ονομασίας προέλευσης έχει να κάνει και με τους ίδιους τους αγρότες. Γνωρίζουμε και εμείς ότι πολλές φορές οι αγρότες, κάτω από την οικονομική πίεση ή την ενέχεια, δυστυχώς μερικές φορές υποκύπτουν και εκδίδουν τιμολόγια για ποσότητες τις οποίες δεν έχουν διαθέσει, με αποτέλεσμα αυτά τα τιμολόγια να τα εκμεταλλεύονται οι γειτονίχηδες και να φτιάχνουν κρασί με ποικιλίες ή με σταφύλια τα οποία δεν προέρχονται από την περιοχή. Καλό για μια φορά τους αγρότες, αυτό πιστεύω ότι αποτελεί μια πολύ ελάχιστη μικρή μειοψηφία, να μην υποκύψουν αυτόν τον πειρασμό, γιατί το μικρό και πρόσκαιρο όφελος που έχουν από την επιστροφή του ΦΠΑ σε ένα τιμολόγιο που μπορεί να είναι της τάξης των μερικών δεκάδων ευρώ, το πολύ εκατοντάδων, η ζημιά που προκαλείται σε αυτό το ευλογημένο και δυναμικό προϊόν της νομίας που λέγεται, για παράδειγμα, αναφέρουμε στην νομία που λέγεται αγιοργήτικο, είναι πολλαπλάσια. Οι αγρότες μας και με τις επαφές που είχαμε σήμερα το έχουν συνειδητοποιήσει και όπως μας διαβεβαίωσαν και οι εκπρόσωποι και των συνεταιρισμών, πλέον αυτό σχεδόν έχει εκλείψει. Άλλο ένα θέμα, και συγγνώμη, ξέρω ότι έχετε πίεση χρόνου, άλλο ένα θέμα είναι η τιμή των φυτοφαρμάκων, τα οποία έχουν φτάσει στα ύψη και έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες και από τους αγρότες και από τις ενώσεις παραγωγών. Στο συγκεκριμένο θέμα, ως προς την διαφοροποίηση των τιμών των φαρμάκων κυρίως μεταξύ διαφόρων χωρών, είναι ένα αληθινό γεγονός που προκαλεί το θυμό και την απορία και την οργή των παραγωγών όταν βλέπουν τα ίδια συσκευάσματα στη γειτονική Βουλγαρία να πωλούνται στη μισή ακριβώς τιμή με αυτά που οι ίδιοι χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια εδώ στην Ελλάδα. Εδώ
υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία που σχετίζεται με την τιμολογιακή πολιτική των μεγάλων πολυεθνικών που εμπορεύονται αυτά τα φάρμακα και οι ίδιοι καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων που θα δώσουν στους αντιπροσώπους τους σε εκείνες τις χώρες, βάσει των οποίων μπαίνει και ένα κέρδος από την εμπορία των προϊόντων στους αντιπροσώπους τους εκεί. Οι τιμές λοιπόν αυτές για την Ελλάδα είναι ψηλότερες σε σχέση με, με τις άλλες χώρες, όπως σας προανέφερα. Εδώ λοιπόν γίνεται μια συστηματική δουλειά με ανθρώπους και νομικούς, κυρίως νομικούς, ώστε να καταλήξουμε σε εκείνη τη δράση που θα μας επιτρέψει ποιος φορείς αγροτών, αλλά πολύ περισσότερος κράτος, να μπορέσουμε καταρχήν να μιλήσουμε, να πείσουμε ή να πιέσουμε αυτές τις επιχειρήσεις ότι αυτή η στρέβλωση της αγοράς, η αδικία, πρέπει να αποκατασταθεί. Σε αυτό το θέμα είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να αναδείξουμε αυτή την αδικία που συμβαίνει εις βάρος των παραγωγών γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, τουλάχιστον εκεί μπορούμε να αποταθούμε και για αυτούς μπορούμε να μιλήσουμε, καθώς είναι βέβαιο αυτό συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το ένα κομμάτι που αφορά την πολιτεία είναι αυτό, το άλλο σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει και να ενεργοποιήσει ακόμα πιο πολύ τους γεωργούς, τους παραγωγούς, να ενδυναμώσουν τις γραμμές τους μέσα από τους συνεταιρισμούς και μέσα από το νέο νομοσχέδιο που θα οδηγήσει σε συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγες οργανώσεις, υγιείς οργανώσεις, δυνατές οργανώσεις, να προστρέξουν για να ενδυναμώσουν λοιπόν αυτούς τους συνεταιρισμούς και να υποστηρίζουν και να συνεργάζονται με τις συνεταιριστικές οργανώσεις οι οποίες είναι και δικές τους, ώστε να επιτυχάνονται και οικονομίες κλίμακος και στην προμήθεια των εφοδίων προς όφελος σαφώς των ιδιών των παραγωγών.